Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο ή υπήρχε από παλαιότερα? Ο σχολικός εκφοβισμός ή bullying, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Πραγματικά το διαδίκτυο είναι ένα μέσο το οποίο υποβοηθάει τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού. Όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι πάντα υπήρχαν, ανέκαθεν υπήρχαν θέματα σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία. Δηλαδή, παρατσούκλια που οι συνομήλικοι μεταξύ τους μπορούσαν να λένε, φήμες που βγάζανε. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του διαδικτύου και η όλο περισσότερη ενασχόληση των παιδιών και των εφήβων με το διαδίκτυο έχει εντείνει τα προβλήματα σχολικού εκφοβισμού σε αυτές τις ηλικίες. Πότε πρέπει οι γονείς να υποψιαστούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει πρόβλημα εκφοβισμού στο σχολείο? Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας παρουσιάζουν αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Όταν βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι φοβισμένα, αρνούνται να πάνε σχολείο, παρουσιάζουν θλίψη και φαινόμενα επιθετικότητας, εριστικότητας, τότε θα πρέπει λίγο να ανησυχήσουμε για το τι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί μας. Όταν οι γονείς αντιληφθούν ότι υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα, πότε πρέπει και πώς να εμπλακούν σε αυτό? Οι γονείς θα πρέπει να εμπλακούν διακριτικά σε αυτό. Είναι οι γονείς των παιδιών που είναι θύματα και θύτες σε εισαγωγικά πάντα, γιατί και τα παιδιά θύτες έχουν και αυτά τα δικά τους προβλήματα. Οι γονείς των θυμάτων θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όλο αυτό που γίνεται και πώς θα καθοδηγήσουν τα παιδιά τους να το αντιμετωπίσουν, χωρίς να εμπλακούν σε φαινόμενα εκδίκησης και πολλές φορές αναλαμβάνοντας και οι ίδιοι τον εκδικητικό ρόλο. Και οι γονείς των παιδιών θυτών θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά τους προέβησαν σε μια τέτοια συμπεριφορά, να το αποδεχτούν, γιατί συνήθως βρίσκονται σε μια άρνηση ότι τα παιδιά τους θα μπορούσαν να είναι σε αυτή τη διαδικασία, και στη συνέχεια να τα βοηθήσουν και αυτά με το δικό τους τρόπο. Οι καθηγητές βέβαια θα βοηθήσουν, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα ενημερώσουν, θα πρέπει να βλέπουν τα παιδιά πώς κινούνται στο σχολείο και πώς είναι η συμπεριφορά τους, και θα πρέπει σε συνεργασία με τους γονείς να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια και οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών θα πρέπει να τα βάλουν τα παιδιά στη διαδικασία ότι όλο αυτό, το bullying δεν είναι μια συμπεριφορά που ενδείκνυται στο σχολικό περιβάλλον, και με τη σειρά τους να είναι βοηθητικά ώστε να αποτρέπονται τέτοια περιστατικά βίας στα σχολεία.